Λοιπόν, πάμε στο Ισραήλ Γαβρίλ Χαρίτος, ερευνητής, καθηγητής στο Μπεν Γκουριόν και στο Πάντιο. Διδάσκει, το βλέπουμε πάρα πολλές φορές, ένα αντικείμενο το οποίο θα πρέπει να είναι επίκαιρο και να είναι για πάρα πολλά χρόνια, οι σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο ιστορικό βάθος. Και όχι μόνο. Καλησπέρα. Χαίρετε και καλησπέρα από την Ιερουσαλήμ. Πώς είστε? Ελπίζουμε πάντα να είστε ασφαλείς εκεί που είστε, γιατί ξέρουμε που είστε. Ποια είναι τα νεότερα? Λέγαμε νωρίτερα, μιλούσαμε και με τον Έντι Ζεμενίδη και είδα ότι έχετε δώσει και εσείς ανταποκρίσεις για αυτό. Για τις πιέσεις που ασκεί η Αμερικανική κυβέρνηση στο Ισραήλ να τελειώσει τον πόλεμο και το Ισραήλ, ο Νετανιάχου απαντά, πρώτα η καταστροφή της Χαμάς, μετά το τέλος του πολέμου. Κοιτάξτε, σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Τζέικ Σάλιβαν, θα μεταβεί στο Ισραήλ προς το τέλος της εβδομάδας, είτε την Παρασκευή είτε το Σάββατο. Η εκτίμηση είναι ότι θα υπενθυμίσει στους Ισραηλινούς την προτροπή του βουλευτικού οίκου να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις στη Γάζα έως το τέλος του χρόνου. Για να είμαι και πιο ακριβής, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει, ότι θα πρέπει ο πόλεμος να τελειώσει στη Γάζα έως το τέλος του χρόνου. Τώρα, θα μου πείτε, το τέλος των χερσαίων επιχειρήσεων με το τέλος του πολέμου συμπίπτουν? Η απάντηση είναι ότι δεν συμπίπτουν. Γιατί σήμερα σε κλειστή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για θέματα ασφάλειας και άμυνας της Κνέσετ, ο Νετανιάου δήλωσε ότι η επόμενη μέρα του πολέμου στη Γάζα θα σημαίνει την εγκαθίδρυση μιας ειδικής στρατιωτικής διοίκησης του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας και όχι παράδοση της λωρίδας της Γάζας στην Παλαιστινιακή Αρχή. Α, μεγάλη αλλαγή. Συγκεκριμένα, ναι, αλλά δεν είπε για το τέλος του πολέμου. Είπε για την εγκαθίδρυση μιας στρατιωτικής διοίκησης και χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη ορολογία που είναι η ίδια με την ορολογία της ειδικής διοίκησης που ίσχυε σε περιοχές με συμπαγή αραβικό πληθυσμό εντός του Ισραήλ από το 1949 έως το 1966. Και η ίδια ορολογία είχε χρησιμοποιηθεί για τη διοίκηση την Ισραηλινή στην Δυτική Όχθη και στην Γάζα από το 1967, δηλαδή όταν κατέλαβε το Ισραήλ τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου των 6 ημερών, η οποία διοίκηση υπό την ονομασία της συγκεκριμένη είχε διατηρηθεί έως και την υπογραφή των συμφωνιών του Όσλο το 1993. Το γεγονός ότι επελέγει συγκεκριμένη ορολογία μπορεί να σημαίνει ότι το Ισραήλ θα επανακαταλάβει ένα ερωτηματικό τη Γάζα και θα τη θεωρήσει ότι είναι κατεχόμενη περιοχή. Σε αυτό η Αμερική και η διεθνής κοινότητα αντιτίθενται, όπως και οι χώρες που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ και βέβαια και η Ιορδανία και η Αίγυπτος θα αντιδράσουν αν καταστεί η λωρίδα της Γάζας ως και επισήμως κατεχόμενη περιοχή του Ισραήλ. Για το λόγο αυτό είναι που τονίζω ιδιαίτερα την χρήση της συγκεκριμένης ορολογίας. Δεν είναι σκόπιμο να την πω στα εβραϊκά, αλλά όποιος γνωρίζει την ιστορία της περιοχής και σε βάθος θα με καταλάβει. Λίγο, αν έχετε, επειδή κάνει ένα θόρυβο. Ένα διοικητικό ως, αμήν άλλα εσλαχή, να το πούμε και στα εβραϊκά. Ναι. Έχει χρησιμοποιήσει απόψε αυτόν τον όρο που παραπέμπει ιστορικά και από άποψη κυριαρχίας σε αυτές τις ειδικές περιστάσεις που σας ανέφερα. Και έχει το ενδιαφέρον της. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Να ρωτήσω κάτι. Μα ακούτε. Εάν το Ισραήλ εφαρμόσει αυτό το καθεστώς, έχοντας απέναντί του την αντίδραση πρακτικά των πάντων, των Αμερικανών που είναι ειδικού βάρους, των Ευρωπαίων, αλλά και των χωρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία στο Αβραάμ, μπορεί πολιτικά να το αντέξει, μπορεί να το συνεχίσει δηλαδή? Ακούστε, είναι η πρώτη φορά απόψε που γίνεται η χρήση αυτού του όρου.
Και θεωρώ ότι η χρήση αυτού του όρου γίνεται ως έτσι να δοκιμάσει τα όρια που μπορεί να προχωρήσει το Ισραήλ σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο κυριαρχίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακούστηκε σε κλειστή συνεδρίαση της ΜΕΣΕΣ που διέρευσε αυτή η δήλωση στα κρατικά μέσα εν ώψη της έλευσης του Τζέικ Σάλιβαν προς το τέλος της εβδομάδος στο Ισραήλ. Οπότε είναι πολύ νωρίς να πούμε αν θα αντέξει ή δεν θα αντέξει ένα ενδεχόμενο σαν αυτό. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται ο συγκεκριμένος όρος δημοσίως και που γίνεται γνωστός δημοσίως με αυτές τις ιστορικές και πολιτικές αναγωγές. Είναι όμως επειδή ακριβώς είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό απόψε, θεωρώ καλό να καταγραφεί ότι το επισημάναμε για να δούμε τη συνέχεια. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έρχεται και αυτό από την Αμερική, ο Washington Post έχει δημοσιεύσει σήμερα μια καταγγελία ότι το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει βόμβες φωσφόρου στις επιχειρήσεις που πραγματοποιεί στο Νότιο Λίβανο. Και απόψε ο εκπρόσωπος του στρατού, ο Ντανιέλ Χατάρι, απάντησε πριν από λίγο ότι ο στρατός είναι σύμφωνος με τους διεθνείς κανόνες σε ό,τι αφορά την χρήση των όπλων. Είναι ένα το κρατούμενο εδώ πέρα. Δηλαδή έρχεται η Αμερική να θέσει ένα φρένο σε ό,τι βρίσκεται σε εξέλιξη σε στρατιωτικό επίπεδο και σε πολεμικό επίπεδο. Και όχι μόνο για τη Γάζα. Ναι, πώς θα διαχειριστούν τις αντιδράσεις, γιατί αυτό που είπατε είναι πολύ μεγάλη αλλαγή, είναι πολύ μεγάλη είδηση κιόλας και σε ευχαριστούμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι έρχεται λίγο μετά την αύξηση των πιέσεων των Αμερικανών που λένε τελειώνεται με τον πόλεμο και οι Ισραηλοί λένε εντάξει, όταν τελειώσουμε τον πόλεμο, παιδιά, θα έχουμε ένα ειδικό καθεστώς κατοχής στην ουσία. Το ειδικό αυτό καθεστώς δεν θα σημαίνει και απαραίτητα ότι και οι χρυσές επιχειρήσεις θα τελειώσουν. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι ο Νετανιάου έχει δηλώσει απόψε ότι θεωρεί πως τα Εμιράτα και οι Σαουδάραβες θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Ενώ θα έχει εγκαθιδρυθεί η ειδική διοίκηση για την οποία έκανε λόγο και δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αυτές οι δηλώσεις αποτελούν ουσιαστικά ένα μήνυμα των Ισραηλινών προς τους Αμερικανούς για το πώς αντιλαμβάνονται οι Ισραηλινοί την επόμενη μέρα στη Γάζα, ενώ η γενικότερη αίσθηση και σε διεθνές επίπεδο αλλά και από την πλευρά των Αμερικανών είναι ότι θα προτιμούσαν η Παλαιστινιακή Αρχή να επιστρέψει στη Λωρίδα της Γάζας σε συνδυασμό με μια διεθνή δύναμη. Σε σχέση με τη δυνατότητα μιας διεθνούς δυνάμεως, ο Νετανιάου την περασμένη εβδομάδα είπε ότι απορρίπτει αυτή την πιθανότητα, λέγοντας ότι οπουδήποτε κι αν έχει εγκαθιδρυθεί μια πολυεθνική δύναμη με σκοπό την αποστρατικοποίηση της περιοχής ευθύνης της, όλα αυτά τα σχέδια οδηγήθηκαν στην αποτυχία. Και έτσι λοιπόν απορρίπτει ο Νετανιάου και αυτή τη δυνατότητα. Πώς είναι στο εσωτερικό? Τι θα επικρατήσει? Στο εσωτερικό, το πολιτικό σκηνικό πώς είναι? Ο Νετανιάχου προφανώς θα πρέπει να καταγράφει κάμψη στη δημοτικότητά του. Γενικά, πώς είναι το πολιτικό σκηνικό το εσωτερικό του Ισραήλ? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να αποκρυπτογραφήσει κανείς την πορεία της κοινής γνώμης όταν στα θέματα της διαχείρισης του πολέμου ισχύει η λογοκρισία του στρατού στα μέσα ενημέρωσης, όπως συμβαίνει κάθε φορά όταν μια χώρα είναι σε πόλεμο. Είναι δύσκολο επίσης να βγούμε σε ένα συμπέρασμα ουσιώδες όταν έχουν δημοσιευθεί μόνο δύο δημοσκοπήσεις από την έναρξη του πολέμου και οι δύο έχουν δημοσιευθεί από την εφημερίδα Μαρίβ, η οποία είναι φιλικά
διακείμενη προς τον Μπένι Γκάντς. Είναι γεγονός ότι η δημοτικότητα του Μπένι Γκάντς ήταν αυξημένη ακόμα και πριν από τον πόλεμο και χάρη στις δηλώσεις, τις ενωτικές του δηλώσεις και τις νυφάλιες τοποθετήσεις του για τα θέματα της επικαιρότητας. Αν θυμάται κανείς για τη δικαστική μεταρρύθμιση, η οποία πλέον είναι ένα παρελθόν που δεν το θυμάται πια κανένας. Μάλιστα, ένας από τους προτεργάτες της είχε δηλώσει 2 εβδομάδες ύστερα από την έναρξη του πολέμου ότι η δικαστική μεταρρύθμιση θα χρειαστεί να περιμένει για γενικότερες συνενέσεις. Να την κλείσω λοιπόν αυτή την παρένθεση με την δικαστική μεταρρύθμιση. Είναι γεγονός ότι γενικά η αίσθηση ότι ο Νετανιάου και ότι επί των ημερών του έγινε ό,τι έγινε στις 7 Οκτωβρίου έχει ένα κόστος. Η αλήθεια όμως είναι ότι αν λάβουμε υπόψη μας τα ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που βγαίνουν από τα κρατικά μέσα, και έχει σημασία που το λέω αυτό, όλες οι πληροφορίες δίνουν την εντύπωση ότι το πρόβλημα επικεντρώνεται στην ηγεσία της υπηρεσίας των μυστικών υπηρεσιών του στρατού και συγκεκριμένα στον ηγέτη, στον διοικητή Αχαρόν Χαλίβα, ο οποίος ονοματίστηκε ως ο άνθρωπος που θα έπρεπε να λάβει υπόψη τη στοιχεία που του έφερναν οι φυσάμενοι του, αλλά είτε δεν τα έλαβε υπόψη, είτε δεν τα έλαβε και ποτέ. Έχουμε ένα ερώτημα σε σχέση με το ποιος φταίει. Πάντως, σιγά σιγά θα αρχίσει και όσο περνάει ο καιρός, θα αρχίσει και να εντατικοποιείται αυτή η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση που έχει αρχίσει για το ποιος φταίει για όλα αυτά, για το πώς είναι δυνατόν και οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός δεν αξιολόγησαν όπως έπρεπε τις πληροφορίες που είχαν συγκεντρωθεί για τις προετοιμασίες της Χαμάς που οδήγησαν σε ό,τι έγινε. Και το μόνο όνομα που ακούγεται, το ισχυρό όνομα που ακούγεται ότι θα έπρεπε να λάβει γνώση είναι ο Χαλίβα. Οπότε να σημειώσουμε λοιπόν αυτό το όνομα τη μνήμη μας κάπου, γιατί μπορεί να το ξανακούσουμε στους επόμενους μήνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά. Άρα η ευθύνη εντοπίζεται κυρίως μέχρι στιγμής, λέω, η συζήτηση σε επιχειρησιακό επίπεδο και όχι ακόμα σε πολιτικό τόσο πολύ. Ναι, αυτή είναι η εντύπωση που έχω αποκομίσει ως τώρα και τουλάχιστον αυτό είναι που βγαίνει στα μέσα. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν θα τελειώσουν όλα αυτά θα πρέπει να... και η κοινή γνώμη είναι που το περιμένει αυτό, να δει ποιος έφταιγε για όλα αυτά. Μάλιστα. Λιβανό. Είναι μια απορία κοινή όλων μας εδώ. Δεν είναι λίγο αυτό που συνέβη. Τώρα, σε σχέση με το Λίβανο, έχουμε μια ιδιάζουσα κατάσταση. Είναι γεγονός ότι το μέτωπο με το Λίβανο είναι ενεργό ήδη από τη τρίτη μέρα του πολέμου. Αλλά το Ισραήλ όλη αυτή την περίοδο αποφεύγει να το ονομάσει ότι είναι επίσημο μέτωπο του πολέμου, γιατί να υπενθυμίσω ότι ο πόλεμος έχει κηρυχθεί εναντίον της Χαμάς, όχι κατά της Χεζμπολάχ. Αυτό το που παρατηρούμε πλέον, ειδικά απόψε ο εκπρόσωπος του στρατού ήταν ιδιαίτερα έντονος και ως προς τη Χεζμπολάχ και ως προς το Λίβανο, το κράτος, την κυβέρνηση δηλαδή της Βηρυσού, η πρώτη φορά που ήταν έτσι έντονος και που απείλησε ότι η απάντηση θα είναι ισχυρή και έντονη. Το μόνο που δεν είπε δηλαδή είναι ότι επίκειται πόλεμος. Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ανεπιστήμως έχει κυκλοφορήσει πληροφορία ότι το Ισραήλ έχει θέσει ένα τελεσίγραφο και στην Χεζμπολάχ και στην κυβέρνηση της Βηρυσού να επιβάλλουν την εφαρμογή της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 2006 που λέει ότι ο νότιος Λίβανος από τα σύνορα με το Ισραήλ έως και το ποταμό Λιτάνη θα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν η όλη περιοχή και με άλλα λόγια η Χεζμπολάχ είτε να καταθέσει τα όπλα της, κάτι το οποίο κανείς δεν περιμένει να κάνει, είτε να απομακρυνθεί και να αποκλειστεί
και να. Να αποσυρθεί, ναι, σε απόσταση. Απομακρυνθεί από τον βόρειο, από το ποταμό Λιτάνη και βορειότερα. Αυτά τα περί των τελεσυγράφων έχουν κυκλοφορήσει, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές. Όμως σήμερα η εφημερίδα Αλαχμπάρ του Λιβάνου, που εκφράζει τη Χεζμπολάχ, ανταπαντά στα διάφορες δηλώσεις που ακούγονται εδώ από πολλούς αξιωματούχους, λέγοντας ότι εάν η Χεζμπολάχ θα πρέπει να αποσυρθεί πέραν του ποταμού Λιτάνη, τότε θα το κάνει εφόσον οι Ισραηλινοί αποσύρουν τα στρατεύματά τους και τα μετακινήσουν από τη Χάιφα και νοτιότερα. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι δηλώσεις που ο πόλεμος των δηλώσεων από τον πόλεμο τον κανονικό έχει ήδη αρχίσει. Ο πόλεμος με τον Λίβανο, ας μην ξεγελιόμαστε, απλά δεν είναι κάτι το επίσημο, δεν συμβαίνει κάτι το επίσημο και δεν υπάρχει ακόμα η προέλαση των Ισραηλινών στον νότιο Λίβανο, που δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι, δεν, ότι είναι αδύνατο να γίνει. Άρα εδώ επιβεβαιώνεται η εκτίμηση, ότι μετά από αυτό που έγινε, το Ισραήλ δεν θα αρκείτο στον έλεγχο του βορείου τμήματος της Γάζας και στην εξάρθρωση της Χαμάς εκεί, αλλά με αφορμή αυτό δεν θα άφηνε την ευκαιρία, εν πάση περιπτώσει το περιθώριο, να πάει τον πόλεμο μέχρι τέλους και να τελειώνει και με τη Χαμάς και με τη Χεζμπολά. Κοιτάξτε, ο πόλεμος κατά της Χεζμπολά επισήμως δεν έχει αρχίσει. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν τα σημάδια που θεωρούν, που μας δίνουν να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα, ότι μια εξέλιξη σαν αυτή δεν είναι απίθανο να συμβεί. Και εάν οι Ισραηλοί υπακούσουν τις νουθεσίες του Λευκού Οίκου να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα και οι Ισραηλοί από την πλευρά τους να εφαρμόσουν την ειδική διοίκηση που θέλουν, όπως σας είπα και προηγουμένως, η οποία η ειδική διοίκηση δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει και τις επιχειρήσεις σε αποσπασματικό επίπεδο, σε χειρουργικό επίπεδο. Ουσιαστικά δηλαδή θα συνεχίσει ένας πόλεμος που υποτίθεται ότι τελείωσε, αλλά θα συνεχίσει με άλλη φρασιολογία. Και από την άλλη στον Βορρά, ένας πόλεμος που δεν έχει ονοματιστεί ότι είναι πόλεμος θα γίνει και επίσημα στο Βορρά. Γιατί όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές, εκτός από τη διάλυση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάδ στη Γάζα, οι Ισραηλοί προβάλλουν ως αντικειμενικό σκοπό εξίσου σημαντικό όχι μόνο την επιστροφή των εχμαλώτων, αλλά και την επιστροφή των κατοίκων στις αιστείες τους στην Μεθόριο με τη Γάζα. Που είναι εκτοπισμένοι, που έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Ναι. Που εκενώθηκαν. Mm. Το ίδιο όμως έχει συμβεί και στη Μεθόριο με τον Λίβανο. Και εκεί υπάρχουν εκενωτήσεις πόλεις και εκομοπόλεις που θα πρέπει να ξαναγυρίσουν μια μέρα οι κάτοικοι τους εκεί αισθανόμενοι ότι είναι ασφαλείς. Η ίδια επιχειρηματολογία, μάλιστα με τον Μανδία και με το περιεχόμενο της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του 2006 που μιλά για την αποστατικοποίηση του Νοτιού Λιβάνου. Άρα έχουν νομικό αίρισμα. Όχι την αποστρατικοποίηση του Νοτιού Λιβάνου, έτσι για να είναι πιο σαφή. Ναι, κατάλαβα. Την αποστρατικοποίηση οργανώσεων που δεν είναι ο τακτικός στρατός του Λιβάνου. Και εννοεί. Τι είχες πολλά. Λοιπόν, εάν θεωρήσουμε αυτό, δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ως σενάριο που δεν θα περιμέναμε οι μάχες που συμβαίνουν εδώ και δύο μήνες στο βόρειο Ισραήλ με την Χεζμπολά να λάβουν τη μορφή του πολέμου όταν πλέον ο πόλεμος επισήμως θα έχει λήξει στη Γάζα μέσα στο χρονικό διάστημα που θέλουν οι Αμερικανοί. Ελπίζω να έγινε κατανοητό από πολλές έτσι. Απόλυτο. Μια χαρά. Με κάτι τελευταίο πριν σας χαιρετήσουμε για το θέμα της απόπειρας τρομοκρατικών επιθέσεων από Ιρανούς στην Κύπρο. Τι λένε οι Ισραηλοί,
που τις προλάβανε οι Μοσάτ σε συνεργασία με την Κυπριακή Μυστική Υπηρεσία. Κοιτάξτε, όπως πάντα οι ειδήσεις που αφορούν την Κύπρο έρχονται από το Ισραήλ. Δηλαδή και την προηγούμενη φορά τον Ιούνιο, αλλά και πριν ένα χρόνο, όταν κάτι ανάλογο είχε συμβεί στην Κύπρο με την σύλληψη Ιρανού μια φορά και Αζέρου την άλλη, η συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών, τη Ισραήλ και τη Κυπριακή Δημοκρατία, έγινε γνωστή με ειδήσει που είχαν δει από το Ισραήλ. Η Κύπρος είναι σε δύσκολη θέση, γιατί από τη μία δεν θέλει να δικεράνει το κλίμα που υπάρχει με το Ιράν. Να υπενθυμίσω ότι η Κύπρος και το Ιράν έχουν καλές σχέσεις. Ναι. Και αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο την ανάγκη διατήρησης των διεθνών συνόρων. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως η Κύπρος λέει ότι θα πρέπει να φύγουν τα στρατεύματα της Τουρκίας από το κατεχόμενο τμήμα της στο βορρά, έτσι και το Ιράν έχει χρησιμοποιήσει την ίδια επιχειρηματολογία και παλαιότερα στον πόλεμό του με το Ιράκ, αν θυμάστε, στη δεκαετία του 80, αλλά και με τις αυτονομιστικές τάσεις που κυριαρχούν σε μειονοτικές ομάδες, όπως είναι οι ομάδες των Αζέρων, των Κουρδιτών και των Κούρδων. Το Ιράν αυτό φοβάται. Φοβάται τη διάσπασή του και την αλλαγή των συνόρων του. Και όλες οι ασκήσεις που ανακοινώνονται από το Ισραήλ σε από το Ιράν σε επίπεδο πληροφοριών επικεντρώνονται κυρίως στην δυνατότητα αποδυνάμωσης των μειονοτικών φυγόκεντρων δυνάμεων που βρουν το Ιράν εδώ και δεκαετίες. Βασικό λοιπόν στοιχείο των σχέσεων του Ιράν με την Κύπρο είναι η ανάγκη του σεβασμού των διεθνών συνόρων. Ωραία. Για το θέμα, για να κλείσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Για το θέμα των πρακτόρων, έχουμε κάτι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους πράκτορες, είναι πλέον σαφές ότι κρατούνται στην Κύπρο, ότι ανακρίνονται ήδη από το Νοέμβριο. Και ότι μπήκαν από τα κατεχόμενα προφανώς. Η ανάκρισή τους δεν έχει. Έτσι ανακοίνωσαν οι Κύπροι, οι Ισραηλινοί το υπενόησαν, δεν δόθηκαν άλλες πληροφορίες ποιες ήταν οι λόγοι που είχαν βρεθεί στην Κύπρο. Άλλοι λένε ότι ήταν στις ελεύθερες περιοχές ως οικονομικοί μετανάστες, άλλοι ότι είχαν ζητήσει άσυλο και ήταν στα κατεχόμενα. Καλά, με κάποιο πρόσημο θα έμπαιναν, εντάξει. Πολύ περίεργες όλες οι πληροφορίες. Η ουσία είναι ότι η Κύπρος για ακόμα μια φορά βλέπουμε ότι τα σύνορά και οι ελεύθερες περιοχές είναι έκθετες σε θέματα ασφαλείας, προβοκάτσιας και λοιπά. Θέματα ασφαλείας και ότι τα οδοφράγματα δεν βοηθούν σε αυτήν την διατήρηση της ασφάλειας και ότι η Κυπριακή και η Μοσάτ είναι σε συνεχή συνεργασία και συνεργασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη εικόνα για ακόμα μία φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στις ευχαριστίες μας και να είστε ασφαλείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.